Χαίρετε φίλε και φίλοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Omnia TV στι 2. Ξεκινώντα με τα τοπικά θέματα. Ο ελβετικό φαρμακευτικό γίγαντα Ross Holding AG έχει σταματήσει την παροχή φαρμάκων για τον καρκίνο και άλλε ασθένειε στα κρατικά νοσοκομεία τη Ελλάδα που δεν έχουν πληρώσει του λογαριασμού του. Στην Ελλάδα, η Ross ενισχύει την παράδοση των προϊόντων τη προ τα φαρμακεία, τα οποία έχουν αξιόπιστα πληρώσει του λογαριασμού του, δήλωσε σε συνέντευξή του την Παρασκευή ο Διευθύνων Σύμβουλο τη εταιρεία Ross. Χωρί σαφή και άρα αντικειμενικά κριτήρια, θα καταρτιστούν οι λίστε τη Εφεδρεία στο Δημόσιο. Καθώ μέχρι τώρα η κυβέρνηση δεν έχει ξεκαθαρίσει ούτε πώ, ούτε ποιοι θα επιλέξουν του 50.000 υπαλλήλου που θα βρεθούν άμεσα, μέσα στον επόμενο μήνα, εκτό υπηρεσία, παίρνοντα το βάπτισμα τη Εφεδρεία στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Το Μονομελέ Πρωτοδικείο τη Αθήνα, με προσωρινή διαταγή, αποδέχτηκε σχετικό αίτημα των 410 εργαζομένων και διέταξε τον Δήμο να διατηρήσει του συμβασιούχου τι θέσει εργασία του και μετά τη λήξη των συμβάσεών του στο τέλο του μηνό. Συνάντηση με του εκπροσώπου των εργαζομένων των μέσων μεταφορά έχουν αύριο οι εργαζόμενοι του Μετρό Αθηνών για να αποφασιστεί εάν θα κάνουν από κοινού απεργίε. Ετοιμάζονται να παραδώσουν τι εγκαταστάσει του Ναυτικού Ιδρύματο Εμπορικού Ναυτικού στα Μελίσια, πιο γνωστό ω Ναυτικό Νοσοκομείο στην Ελληνική Αστυνομία, για την εκπαίδευση τη ειδική κατασταλτική αντιτρομοκρατική μονάδα. Να σημειωθεί ότι ένα από τα βασικά αιτήματα των αυτεργατών και των ταξικών αυτεργατικών ενώσεων είναι τον ΙΕΝ να αποτελέσει. Πανεπιστημιακή κλινική, κλάδο για την πρόληψη και τη μετώπιση των επαγγελματικών ασθενειών των αυτεργατών, των οικογένειών τους και συνολικά των εργαζομένων. Νέα <Σερά> 48 ώρια απεργία αποφάσισε να κηρύξει στι 22 και 23 Σεπτέμβρη το Σωματείο Εργαζομένων Ισπρακτόρων στην Εθνική Ασφαλιστική. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν πέντε εργάτε ύστερα από την κατάρρευση ορόφου σε οικοδομή στην Κυφυσιά. Το περιστατικό σημειώθηκε στι 1.30 επί τη οδού Προμηθέω. Σύμφωνα με πληροφορίε, την ώρα που οι εργάτε έριχναν την πλάκα του δεύτερου ορόφου σε ανεγυρώμενη οικοδομή, κατέρευσαν τα υποστηλώματα. Χτε, ένα Οικοσάχρονο αυτοκτόνησε επειδή δεν έβρισκε δουλειά. Ένα άλλο οικοσάχρονο πήδηξε από οικοδομή, ευτυχώ δεν πέθανε. σω μιλάμε για ρεκόρ αυτοκτονιών όλων των εποχών. 30 νεκροί μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 2011. Στη Θεσσαλονίκη τώρα. 37 φύλαθλοι του ΠΑΟΚ συνελήφθησαν γιατί προγραμμάτιζαν να, πραγμα... να, πραγματοποιήσουν οργανωμένη επίθεση στις φυλακές διαβατών προκειμένου να ρίξουν σε οπαδούς που κρατούνται τις φυλακές δύο μπάλε, από τις οποίες η μία είχε κινητά τηλέφωνα και οι άλλοι φορτιστές. Οι κίνηση των φιλάθλων ήταν γνωστή στην ασφάλεια Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα περίπου 100 αστυνομικοί να είναι ακροβολισμένοι γύρω από τι φυλακέ και να του συλλάβουν. Φοιτητέ του τμήματο φυσική του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατέλαβαν το κτίριο τη ΔΕΗ στην οδό Αγίου Δημητρίου και ανάρτησαν πανό ενάντια στο νέο χαράτσι στα ακίνητα. Να περάσουμε τώρα στα διεθνή. Ω ευκαιρία να πλησιάσουν στο ραντεβού του με την ελευθερία, βλέπουν οι Παλαιστίνοι το αίτημα στον ΟΗΕ για αναγνώρισή του ω κράτο στα σύνορα του 1967. Το είπε ο Παλαιστίνιος Πρωθυπουργό Σαλάμ Φαγιάντ σε συνάντηση δωρητριών χωρών στη Νέα Υόρκη, ενώ ο πρόεδρο τη Παλαιστινιακή Αρχή, Μαχμούντ Αμπά, επιβεβαίωνε ότι θα υποβάλει επισήμω το αίτημα στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ την Παρασκευή μετά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Έκρηξη βόμβα σημειώθηκε στο κέντρο τη Άγκυρα, στην περιοχή Κιζιλάι. Σύμφωνα με τι πρώτε πληροφορίε, υπάρχουν δύο νεκροί και αδιευκρίνεστο αριθμό τραυματιών. Η έκρηξη σημειώθηκε σε όχημα τύπου μπά και σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο ειδήσεων DHA, DHA, οφείλεται σε βόμβα. Από την έκρηξη, έσπασαν τα τζάμια κτηρίων σε ακτίνα 50 μέτρων, ενώ στι φλόγε τη λήχθηκαν οχήματα που βρίσκονταν στο σημείο. Ομοσπονδιακέ και κρατικέ υπηρεσίε ενώνουν τι δυνάμει του για να θέσουν τέλο τα έργα των ανώνυμου, οι οποίοι πλέον θεωρούνται μια καλά οργανωμένη ομάδα που μπορεί να αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια. Αν μέχρι τώρα θεωρήθηκε ότι οι ανώνυμοι ήταν μια ακέφαλη οργάνωση, μια ομάδα ατόμων που μοιράστηκαν τον ίδιο σκοπό, οι οποίοι συναντήθηκαν σε ένα online περιβάλλον, τώρα πιστεύετε ότι είναι οι εγκληματίε του κυβερνοχώρου που έχουν μια σαφή και πω κάποιο βρίσκεται στην κορυφή για το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων αυτών και του δίνει μαζί τα εργαλεία που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των καθηκόντων του. Αυτό ήταν το δελτίο του ΟΜΗΑ TV Stars 2. Να είστε καλά. Καλό σα απόγευμα.